προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7K του 14 και τα προσωρινά αποτελέσματα έχουμε 4 θέσεις πληρώματος ασθενοφόρου στον τομέα ΕΚΑΒ ΣΑΜΟ, παραδείγματος χάρη. Εν τούτης, για ποικίλους λόγους, γύρανσης και άλλους, 4 άτομα αδρανοποιούνται. Επομένως, μένουμε στα ίδια. Θα έλεγα ότι αυτό το κομμάτι της τροφοδοσίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ελπίζω με αυτή την πληροφορία που μου δίνεται για την έκτακτη εκταμίευση ενός ποσού αυτό να λυθεί. Το ίδιο θα έλεγα και για την Ικαρία. Τα συν 2 άτομα που περιγράφουμε επουδενή δεν καλύπτουν τουλάχιστον τα 9 μιας πλήρους σε όλες τις βάρδιες στελέχωσης του ασθενοφόρου. Το κεντρικό πρόβλημα, ειδικά της Ικαρίας που έχουν γίνει και κάποιες δωρεές, δεν είναι το όχημα, είναι το προσωπικό. Νομίζω ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δημιουργούν μια δυσανάλογα γρήγορη γύρανση και απομείωση και επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια συνολική δυσκινησία στο διοικητικό σύστημα ώστε να δίνει λύσεις. Θα ήθελα να σημειώσω επίσης, να σας ρωτήσω, και το αν μπορεί να γίνει η χρήση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, γιατί υπάρχουν πιστοποιημένοι διασώστες, οι οποίοι απλώς είναι άνεργοι και θα μπορούσαν τουλάχιστον στις περιόδους έντασης να ενταχθούν σαν πληρώματα και να στελεχώσουν τα ασθενοφόρα. Επίσης, θα πρέπει, για να μην μείνει μετέωρο και μόνη της η τεκμηρίωση, να συνδυάσουμε και την, παρόλο που είναι έξω από το κέλυφος της ερώτησης, να συνδυάσουμε την δομή της διάσωσης, να το συνδυάσουμε και με μια συνολική κατάρρευση υποδομών που δημιουργεί συνεχή ατυχήματα. Έχουμε και νεκρούς, ειδικά στη ΣΑΜΟ, έχουμε νεκρούς από αργοπορία ή από την κατάρρευση των υποδομών που δημιουργούν ατυχήματα. Λοιπόν, θα πρέπει να συνδυαστεί η μέριμνα στελέχωσης και γρήγορης και επίγουσας ενίσχυσης των δομών του ΕΚΑΒ με την κατάρρευση συνολικά των υποδομών που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες των νησιών μας. Και επίσης, το δεύτερο, να το δούμε σε συνδυασμό και με την εσωτερική αποδυνάμωση και των νοσοκομειακών δομών και των υπολείπων δομών της πρωτοβάθμιας, όπου αυτό δημιουργεί μια κακή διασπορά, άρα το ΕΚΑΒ έρχεται να καλύψει και την έλλειψη διασποράς και υπηρεσιών υγείας που παράγεται από την κρίση και από τις πολλαπλές επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πριν να σας δώσω το λόγο, κύριε Υπουργέ, να πω ότι από πανεπιστημιακό τέτοια ακρίβεια τήρησης του χρόνου και στην ανάπτυξη της ερώτησης αλλά και στην ανταπάντηση, πρώτη φορά εγώ το έχω συναντήσει τουλάχιστον. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι επισημάνσεις είναι κέρυες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διαιωνίζεται μια εικόνα, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές της χώρας που υποδέχονται ένα πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών και που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία και στην ανάπτυξη συνολικά της πατρίδας μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διαιωνίζονται αυτές οι τραγικές ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα δηλαδή της υγείας γενικότερα και ιδιαίτερα της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Αυτό συναρτάται βεβαίως και με την ποιότητα και με τη στελέχωση και με την απόδοση των τμήματων επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Είναι πολύ κρίσιμος κρίκος αυτό για την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Και το επόμενο στάδιο είναι ένα αξιόπιστο σύστημα αεροδιακομιδών που θα δίνει τη δυνατότητα με ασφάλεια και έγκαιρα να διακομίζονται τα περιστατικά που χρειάζουν εξειδικευμένη νοσηλεία στα μεγάλα νοσοκομιακά, ας πούμε, κέντρα. Αυτό το σύστημα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Η πρόθεσή μας είναι να υπάρξει μια νέα θεσμική παρέμβαση που να ξεκινάει από την αντιμετώπιση του επίγοντος της επίγουσας προνοσοκομιακής
φροντίδας μέχρι τη διεκπεραίωση του περιστατικού εντός του νοσοκομείου και την νοσηλεία την εντατική. Νομίζω ότι το ΕΚΑΒ πρέπει να έχει ειδική μέρημνα, το είπα και προηγουμένως, και θα την έχει. Είμαστε σε συνεννόηση και με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για την πιο ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σήμερα και των υλικών πόρων που έχει το οργανισμός αυτός, οι οποίοι και αυτοί είναι περιορισμένοι. Πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση της προμήθειας των νέων ασθενοφόρων και με την υλοποίηση των προσλήψεων που έχουμε πει, θα υπάρξει μια ανάσα, αλλά προφανώς επειδή το σύστημα γερνάει και υπάρχουν συνεχώς αποχωρήσεις, αυτό αφορά συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να ενισχυθεί η τάση, ας πούμε, ενδυνάμωσής του με ανθρώπινο δυναμικό. Στο ανθρώπινο δυναμικό παίζεται όλη η ιστορία. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη κοινωνική επένδυση αυτής της περίοδου, ειδικά για τη δημόσια περίθαλψη, και νομίζω ότι είναι προφανής η πολιτική μας βούληση αυτό το πράγμα να το κάνουμε με συνέπεια και σχεδιασμό και μελετημένα βήματα, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις νησιωτικές περιοχές όπου τα ελλείμματα και οι αντικειμενικές συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας είναι πολύ πιο δύσκολες από την υπηρετική Ελλάδα.